Πέραμε στο τελευταίο μέρος της εκπομπής και έχουμε μαζί μας τον πρώτα απ' όλα τον καλό φίλο τον Αντώνη τον Τσιάρα, τον οποίο και στο παρελθόν έχουμε καλέσει για άλλους λόγους, για πολιτικούς κτλ. Κύριε Τσιάρα, καλησπέρα. Καλησπέρα. Σήμερα έρχεται με μια ιδιότητα του μέλους της Επιτροπής που διαχειρίζεται την δωρεά Κούσκιου. Θα ενημερώσω λίγο, επειδή τώρα ο σταθμός εκπέμπει και εκτός συμμαθίας, ότι στον Δήμο της Βέρειας υπήρξαν τρεις αδελφοί δωρητές, οι οποίοι δώσαν στις 8 Νοεμβρίου του 2008, δώσαν στο Δήμο της Βέρειας 2,5 εκατομμύρια ευρώ μετρητά, λέγοντάς τους ότι θέλουμε να κάνουμε ένα έργο, και με συμφωνία με το Δήμο το έργο ήταν μία γέφυρα, η λεγόμενη γέφυρα Κούσκιου. Βεβαίως ήταν καλόβολοι άνθρωποι, δηλαδή σήμερα συγχωρέθηκαν και οι τρεις, δεν έχει μείνει κανένας στη ζωή, το έργο δεν έχει γίνει ακόμη. Και ήταν στη δική τους διακριτική ευχαίρεια και είχαν και τη διάθεση να συμπληρώσουν και ποσό αν χρειαζόταν να ολοκληρωθεί το έργο και να γίνει όπως ακριβώς το θέλουν. Ήταν άρχοντες δηλαδή σε ό,τι αφορά τη συμπεριφορά τους, παρά τα αυτά. Και ενώ το συμφωνητικό, και από εδώ θα ξεκινήσω κύριε Τσιάρα την πρώτη ερώτηση, έλεγε ότι μέσα σε 3 χρόνια ο Δήμος οφείλει να κατασκευάσει και να παραδώσει τη γέφυρα. Έτσι. Άρα λοιπόν στις 8 Νοεμβρίου 2011, ναι, έλεγε η προθεσμία. Ναι. Θέλω να μου πείτε εσείς, που είστε ένα από τα 5 μέλη της διαχειριστικής επιτροπής που ορίστηκαν, 4. Γιατί 4 μέλη. Παραιτήθηκε κι ένας και δεν... Παραιτήθηκε κι ένας, ναι. Από τα 5 μέλη που ξεκίνησαν δηλαδή, τι κάνατε για να κρατήσετε καταρχήν αυτόν τον όρο της συμφωνίας που είχαν οι αδελφοί Κούσκιου με το Δήμο Βέρειας, ότι σε 3 χρόνια θα μας παραδώσετε τη γέφυρα. Επιλέξει όσον αφορά εμάς, η δωρεά λέει ότι απλώς διαχειρίζονται τα χρήματα. Ουσιαστικά τα χρήματα κατατέθηκαν σε ένα κοινό λογαριασμό των μελών της Επιτροπής, που ήταν στην αρχή 10, παραιτήθηκαν κάποιοι, μείναν απληρωματικοί κτλ. Μείναμε τέλος πάντων, αυτή τη στιγμή είμαστε 4 και τα χρήματα είναι στο όνομά μας. Και αυτό που κάναμε αυτά τα χρόνια ήταν κατ' ουσίαν να προστατεύσουμε και να παρακολουθούμε όσο μπορούμε από έξω το έργο. Δυστυχώς οι αρμοδιότητες μας ήταν αρκετά μικρές όσον αφορά το εύρος τους και τη δυνατότητα παρέμβασης, υπό την έννοια ότι δεν έχουμε καμία δυνατότητα αποφάσεων. Δηλαδή το έργο ήταν ένα δημόσιο έργο σύμφωνα με την νομοθεσία, το οποίο δημοπρατήθηκε σύμφωνα με την νομοθεσία περί δημοσίων έργων. Προϊσταμένη αρχή ήταν ο Δήμος Βέρειας, επιβλέπουσα υπηρεσία, τεχνική υπηρεσία του Δήμου Βέρειας. Εμείς δεν μπορούσαμε να κάνουμε πολλά πράγματα. Εμείς αυτό που κάναμε ήταν να παρεμβαίνουμε κάποιες φορές και παραπάνω από ότι θα έλεγε κανείς ότι ήταν θεμητό από τις αρμοδιότητές μας, προκειμένου να βοηθήσουμε στην πρόοδο του έργου. Σε αυτό το διάστημα, και περνούσε ο καιρός πάρα πολύ, υπήρχαν πάρα πολλές συζητήσεις, υπήρχαν συναντήσεις μεταξύ μας, υπήρχαν συζητήσεις με τον Δήμαρχο, με την πόλη Δημοτική Αρχή, με τον κύριο Γιάννη τον Κούσκιο, ο οποίος πέθανε φέτος τον Αύγουστο, δηλαδή πριν από 2,5 μήνες. Και όλοι με την ίδια αγωνία συναντιόμαστε και κουβεντιάζουμε τι θα γίνει με αυτό το έργο. Προσωπικά την άποψη την είχα εκφράσει από αρκετά χρόνια πριν και είναι καταγεγραμμένη, γιατί υπήρξε και μέρος του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων του Νομού Μαθίας μόνο και μόνο για να παρακολουθώ αυτό το έργο. Τη χρονιά που ήταν η κρίση, δηλαδή το 2011, όταν ήταν με τον εργολάβο, υπήρχαν αυτές οι κόντρες τον τότε εργολάβο του έργου. Και όταν λοιπόν γίναν όλα αυτά, εγώ είπα ότι ό,τι έγινε είναι ένα λάθος. Πρέπει να γίνει ένα ίδρυμα, το Ίδρυμα Κούσκιου, να πάρει αφημί, να εκτελέσει το έργο ιδιωτικά ως ένας ιδιώτης ο οποίος κάνει ένα ιδιωτικό έργο σε ένα χώρο τον οποίο θα του παραχωρήσει ο Δήμος για να κάνει ένα έργο, δηλαδή το χώρο της γέφυρας, το χώρο που θα πιάνει η γέφυρα. Ακριβώς, ναι. Και μετά ο Δήμος, μετά ο Κούσκιος, η δωρεά, όπως το λένε, αυτό το Ίδρυμα Κούσκιο θα παρέδιδε ένα Δήμο και ένα ψαλίδι για να κόψει την κορδέλα. Μάλιστα. Μια χαρά. Ποιος όλα αρνήθηκε ωραία, τότε. Όπως κάνουν, δηλαδή το λέω γελώντας, παρόλο που δεν είναι έτσι ευχάριστο, όπως κάνουν όλοι οι πλούσιοι του κόσμου, έτσι. Μην τρελαθούμε. Ναι. Ίδρυμα Ωνάς, Ίδρυμα Νιάρχου, Ίδρυμα Τράμπ, Ίδρυμα έτσι. Ποιος αρνήθηκε τότε. Αρνήθηκε ο Δήμος Βέρειας. Και ακόμα αρνείται. Δήμαρχος, κυρία Ουσουτζόγλου. Κάνω λάθος. Από τότε έγινε η πρώτη συζήτηση και μετά ο κύριος Βουριαζίδης. Και οι δύο. Ναι. Δηλαδή ήταν αρνητικοί στο να δοθούν τα χρήματα στον άνθρωπο να κάνει τη γέφυρα και να τους παραδώσει η γέφυρα.
Ναι. Ωραία. Δεν ήταν πάντως ποτέ, τέθηκε ως μια σκέψη από κάποιους, δεν ήταν ποτέ επιτακτικό, είπα εγώ αποφάσισα τέρμα και τελείωσε και αυτά. Απλώς σε κάποιες στιγμές κόντρας, σε κάποιες στιγμές κόντρας, ο Δήμος Βέρειας, ας πούμε, κάποια στιγμή ο κύριος Κούσιος έδωσε ένα πλεξούσιο σε έναν δικηγόρο και είπε ότι εντάξει, εν πάση περιπτώσει το έργο δεν τελειώνει, μπορείτε να μου δώσετε τα λεφτά της τοκοφορίας. Έτσι, μόνο και μόνο γιατί τα κάνουν. Δεν το κάνει γιατί θέλει. Τι θα τα κάνει τα λεφτά ο κύριος Γιάννης. Αλλά και τότε, τα αρνήθηκαν. Δηλαδή, αρνήθηκαν να το δώσουν και τις τοκοφορίες τα λεφτά πίσω. Βεβαίως. Λοιπόν. Και αυτό ουσιαστικά είπε ότι ο Δήμος Βέρειας είπε ότι εμάς η πρόθεσή μας δεν είναι να δώσουμε τα λεφτά πίσω σε κανέναν. Ωραία. Και τα λεφτά είναι στο Δήμο. Αυτό θα το χρειαστώ λίγο παρακάτω, δηλαδή. Λεφτά, ο Δήμος θα διαχειρίζει τα χρήματα. Εσείς απλώς κοιτάτε αν σωστά διαχειρίζονται τα χρήματα ή όχι. Κάνω λάθος? Ναι. Όχι. Λοιπόν. Και τίποτα. Τα λεφτά τα κλείνουμε σε κάποιες προθεσμιακές καταθέσεις. Εντάξει, να μην χαθούμε λίγο. Έχω μια σειρά ερωτήσεων. Στο τέλος οι πολίτες θα βγάλουν ένα συμπέρασμα. Θα σας διαβάσω λίγο ένα κομμάτι. Λέει κατά τη συνάντηση, εννοεί μια συνάντηση που είχε ο κύριος, ο αείμνηστος Γιάννης Κούσιος, στην οποία είσαστε και εσείς, λέει. Κατά τη συνάντηση δέχτηκε όπως αναφέρεται στην επιστολή, έστειλε επιστολή, να συνταχθεί νέα μελέτη, κατόπιν όμως οριμότερη σκέψη δήλωσε πως η νέα μελέτη τον βρίσκει πλήρως αντίθετο, καθώς πέραν του ότι δεν έχει λάβει επαρκείς εγγυήσεις για την ολοκλήρωση του έργου, ακόμη και τη σύνταξη νέας μελέτης συνεπάγεται και νέα χρονική καθυστέρηση. Εισαγωγικά, δηλώνω πως η επιθυμία μου είναι να ολοκληρωθεί το έργο με τους όρους και τις συμφωνίες που εξ αρχής μας γνωστοποιήθηκαν από τον Δήμο Βέρειας και εγκρίναμε με τον αδερφό μου, σύμφωνα με τη μελέτη και τα σχέδια που έχω στην κατοχή μου. Σε διαφορετική περίπτωση δηλώνω πως επιφυλάσσομαι παντός νομίμου δικαιώματός μου. Ανέφερε ο δωρητής στην επιστολή του. Υπάρχει τέτοια επιστολή? Δεν την έχω δει. Αλλά έχω ακούσει την άποψη. Αυτή είναι η άποψη που είχε ο κύριος Γιάννης μέχρι το τελευταίο διάστημα πριν επιδεινωθεί ξαφνικά η ειδηγία του την άνοιξη. Ωραία. Σας διαβάζω στιγμή, τώρα. Πραγματικά αυτή η συζήτηση έγινε. Ο Δήμος από πέρσι, πριν από 1,5 χρόνο, μας είχε ζητήσει δια του Δημάρχου να αλλάξουμε τη μελέτη για να πάμε σε μια πιο εύκολη. Όχι, μην τα προσπεράσουμε. Θέλω μόνο ένα τα κομμάτια, γιατί αλλιώς θα μπερδέψουμε. Η βούληση λοιπόν του αποθανόντος, του αείμνηστου Γιάννη Κούσιου, ήταν ότι θέλω το έργο να ολοκληρωθεί ως έχει με την παρούσα μελέτη, όπως ακριβώς το προβλέπω. Σας λέω με βεβαιότητα ότι το τελευταίο διάστημα είχε αλλάξει και είπε κάντε τη γέφυρα όπως να είναι μόνο να τελειώσει. Αυτό είχε γίνει την άνοιξη και το καλοκαίρι του 2016. Το έχω ακούσει με τα αυτιά μου. Όπως και τα προηγούμενα τα έχω ακούσει με τα αυτιά μου. Άρα λοιπόν εσείς τώρα έχετε ένα έργο. Ξεκίνησε, δεν ολοκληρώθηκε το έργο αυτό. Η βούληση του ανθρώπου ήταν συνεχίστε το έργο και ολοκληρώστε το όπως ακριβώς είναι η μελέτη. Ναι. Παρά τα αυτά εσείς προχωρήσατε στην ολοκλήρωση της διαδικασίας μέχρι εκεί που κατασκεύασε ο εργολάβος και στην αποπληρωμή του. Αυτή την ολοκλήρωση την προχώρησε ο Δήμος. Ο Δήμος, ναι. Δεν είδα όμως αντιδράσεις να πούν δηλαδή ότι διαφωνεί η Διαχειριστική Επιτροπή. Πληρώθηκαν τα χρήματα αυτά. Είχαν πληρωθεί από πάρα πολύ καιρό. Έχουμε πολύ καιρό να πληρώσουμε τον εργολάβο. 5 χρόνια, 6. Και από σήμερα. Ό,τι η Επιτροπή, ό,τι ο Δήμος ανέκρινε προς πληρωμή, το πλήρωνε. Δεν είπε καμιά φορά ότι δεν θα πληρώσουμε την τάδε. Σήμερα λοιπόν προχωράμε στην δημιουργία στην σύνταξη μιας νέας μελέτης, ναι, η οποία αλλάζει και τον τύπο της γέφυρας, ναι, και μάλιστα αυτή η μελέτη ανατίθεται, ναι, στον ίδιο ο οποίος έκανε την προηγούμενη μελέτη και η οποία μελέτη φέρεται ότι ήταν ελλιπής και γι' αυτόν τον λόγο δεν ολοκληρώθηκε το έργο. Πρώτο ερώτημα. Εάν η βούληση του ανθρώπου που εκπροσωπείται σε καιρό ειρήνης, γιατί στα τελευταία του άνθρωπος είχε γανακτήσει δηλαδή και προφανώς θα το είπε, ήταν ότι το έργο θέλει να ολοκληρωθεί ως έχει. Ναι. Πώς η Διαχειριστική Επιτροπή συμφωνεί στο να ανατεθεί η μελέτη, καινούργια μελέτη για να γίνει νέα γέφυρα άλλου τύπου? Σας είπα, ακριβώς έτσι έγινε. Τότε είχαμε πει στον Δήμαρχο και εμείς τότε ότι δεν θα γίνει, δεν θα αλλάξει καμία μελέτη, γιατί έτσι θέλει ο κύριος Γιάννης να μην αλλάξει μελέτη. Όταν το τελευταίο διάστημα ήταν απειβδισμένος, απογοητευμένος, κάνει συναντήσεις, πήγαινε, μιλήσαμε με τον Δήμαρχο και οι δύο τους κατηδίαν. Τελικά, όταν στο τελευταίο διάστημα δεν ξέρω τι ένιωσε, πόσο πίστηκε ή πόσο δεν πίστηκε, ή φοβήθηκε ότι δεν θα προλάβει να. Ή πίστηκε ότι μόνο τρόπο για να γίνει γρήγορα μελέτη είναι αυτή, για να γίνει γρήγορα γέφυρα είναι αυτό ο τρόπο. Και το τέλο είπε και ο ίδιο ότι α γίνει η γέφυρα με όποιον τρόπο να είναι, μόνο να τελειώσει. Μάλιστα. Ενώ πριν από ένα χρόνο έλεγε τενεκεδένια γέφυρα δεν θέλω εγώ. Εννοούσε σιδερένια, ναι, με την υπερβολή ενό ανθρώπου ο οποίο εντάξει δεν ήξερε και τα πράγματα. Ναι. Έτσι,
Τώρα. Ούτε τον κατηγορούμε ούτε τίποτα. Έτσι έγινε λοιπόν. Αλλά αυτό εμείς, η Επιτροπή λοιπόν, σεβάστηκε κατ' ουσίαν την τελική του επιθυμία. Κατά που ήταν να γίνει ό,τι να είναι. Εγώ κύριε Καφτεράνη διαφώνησα σε όλα αυτά. Εννοώ ότι πρώτον είχαμε πει εξ αρχής τον Δήμαρχο να κάνει ό,τι είχε παλιά διαδικασία. Ο μελετητής δικαιώθηκε μέχρι τους Συμβούλους Επικρατείας ότι η μελέτη ήταν άρτια. Η μελέτη δεν έλειπε τίποτα. Ο εργολάβος είχε μία εργασία πολύ ακριβή, δηλαδή ενώ σε ποσό του έργου περίπου το 40% του έργου, η οποία ήταν κακοπληρωμένη. Δηλαδή ήταν το άρθρο, ήταν μέσα, όπως λένε οι εργολάβοι, σε αυτή την εργασία. Και αυτή την εργασία προσπάθησε να πάρει έξτρα χρήματα για να την κάνει. Είπε αυτή την εργασία, εγώ θέλω ακόμα 1.000.000 ευρώ για να την κάνω. Έκανα αγωγή για 900.000 ευρώ το Δήμο. Και έκανα ανακεφαλαιωτικό που πήγε για 900.000 ευρώ. Και αυτά τα χρήματα δεν τα πήρε. Ο Δήμος Βέρης θέλει να τα δώσει. Θέλει να δώσει 500.000, μετά 300.000 κτλ. Και τελικά το Συμβούλιο της Επικρατείας είπε ότι ό,τι είχε υπογράψει, το ελεκτικό, δεν θυμάμαι τώρα, συγγνώμη, αλλά ποιο δικαστήριο έβγαλε τελεσίδικη απόφαση, ότι ό,τι είχε πάρει, ό,τι είχε υπογράψει τη μελέτη, γραφόταν αυτά και δεν έχει δικαίωμα να ζήσει τίποτε άλλο. Μάλιστα. Και έτσι παράτησε το έργο. Και εμείς λοιπόν είχαμε πει και εγώ είχα πει από την αρχή, εκεί που σταμάτησε το έργο. Ποια άρθρα έχουν γίνει, το 1, 2, 3, 4, 5, ποια έχει μείνει, το 6, το 7 και το 8. Δημοπρατούμε το 6, 7, 8, ούτε καινούργια μελέτη, ούτε καινούργια εργασία. Ας έρθουν όποιοι θέλουν, ας μην δώσουν καμία έκπτωση. Άμα αυτό από εδώ και πέρα η δουλειά δεν έχει κάποιο κέρδος, ας δώσουν 33% για να το πάρει το έργο. Ας δώσουν επόμενος, ας δώσουν 3, 2, 0, 1. Να δώσουν ό,τι θέλουν και ας κάνουν και ας γίνει ένας διαγωνισμός. Ας πάμε εκεί και ας τελειώνουμε έτσι. Γιατί για να δείξουμε ότι έτσι θέλουμε να κάνουμε την γέφυρα. Τα υπόλοιπα μέλη της Διαχειριστικής Επιτροπής είχαν άλλη άποψη. Τα υπόλοιπα μέλη της Διαχειριστικής Επιτροπής, ενώ αυτή είναι η άποψη είχαμε όταν είχε ο κύριος Γιάννης αυτή την άποψη, όταν ο κύριος Γιάννης στα τελευταία του, επαναλαμβάνω, και μετά που πέθανε και είπε μέχρι τελευταία στιγμή τελειώσε τη γέφυρα, είπανε ας σεβαστούμε την απόφασή του και ας τελειώνει η γέφυρα. Μάλιστα. Εγώ όταν ο κύριος Γιάννης πέθανε, έκανα μια συζήτηση, κουβεντιάσαμε την Επιτροπή, τι κάνουμε από εδώ και πέρα. Και είπα ότι τώρα πια, όσο μακάβριο και να ακούγεται, δεν πιεζόμαστε από την υγεία του κύριου Γιάννη. Γιατί ο κύριος Γιάννης, τον τελευταίο καιρό που επιδεινώθηκε η κατάστασή του με ένα εγκεφαλικό που έπαθε, είχαμε πει ότι μήπως προλάβει πραγματικά σε 6 μήνες, ένα χρόνο, να περπατήσει τη γέφυρα. Και πραγματικά, εντάξει, εγώ καταλαβαίνω και τον υπολείπων ανθρώπων το σκεπτικό. Αλλά είπα ότι τα πράγματα τώρα πια έχουν αλλάξει εντελώς. Δεν μας κυνηγάει κανένας. Άρα λοιπόν μπορούμε να πούμε το Δήμο. Δηλαδή, ο Δήμος Βέρειας έπρεπε να πάρει μια απόφαση τι θέλει να κάνει. Και να πει, υπάρχουν δύο πράγματα. Ο Δήμος ουσιαστικά από την αρχή του έργου κάνει μια διαχείριση η οποία είναι και επί το ολόκληρο σκύλο χορτάτος. Δεν γίνεται. Ή θα αναλάβει την ευθύνη. Να πει, εσείς είστε μια επιτροπή που διαχειρίζεται τα χρήματα. Από εδώ και πέρα δεν κάνει τίποτα. Δεν θέλω ούτε μελέτη από εσάς, ούτε επίβλεψη ούτε τίποτα. Όχι, για να μην τα προσπεράσουμε, έχω μια σειρά ερωτημάτων. Έτσι όπως τα λέτε όμως, θα χάσουμε τον. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω, αν κρίνετε ότι η προηγούμενη μελέτη είναι άρτια και κρίθηκε και σε επίπεδο νομικό ότι αυτή η μελέτη είναι άρτια και το γνωρίζετε εσείς ως Διαχειριστική Επιτροπή, δίνετε καινούργια μελέτη με απευθείας ανάθεση, με τη σύμφωνη γνώμη τη δική σας να πληρωθεί από τη δωρεά η νέα μελέτη, και θα έρθω βέβαια σε αυτό το θέμα, αν και κατά πόσο είναι σωστό, και βεβαίως επιλέξατε τον ίδιο μελετητή. Δηλαδή εδώ μιλάμε, πρώτα απ' όλα, η βούληση του ανθρώπου ήταν να ολοκληρωθεί η γέφυρα όπως ήταν, και εν πάση περιπτώσει ηθικά υπάρχει ένα ζήτημα, άσχετα αν στα τελευταία του είπε κάντε ό,τι θέλετε, μόνο τελειώστε. Θεωρείται καλύφθηκε με τον τρόπο που έχει το σημασία του. Υπάρχει ότι καλείται να κάνετε μια καινούργια μελέτη και την αναθέτετε στον ίδιο που έκανε την προηγούμενη, η οποία είχε πρόβλημα. Η οποία δεν είχε πρόβλημα και μάλιστα με απευθείας ανάθεση. Θέλω να μου εξηγήσετε πρώτα απ' όλα γιατί απευθείας ανάθεση, γιατί βιάζεστε που είπατε, και δεύτερον πώς τη δίνετε στον ίδιο άνθρωπο. Εγώ κύριε Καφτεράνη, σε αυτή την υπόθεση είχα τις διαφωνίες μου και τις είχα με συγκεκριμένα επιχειρήματα. Είπα ότι πλέον δεν υπάρχει κανένας λόγος βιασύνης. Ας ψάξουμε και 2-3 μελετές ακόμα. Αυτός ξέρει πιο καλά τη γέφυρα από όλους. Βεβαίως. Έχει τους προηγούμενους υπολογισμούς. Βεβαίως. Έχει το φορέα έτοιμο στημένο, όπως λέμε. Δηλαδή τα γεωγραφικά στοιχεία, τα γεωμετρικά στοιχεία είναι έτοιμα.
έχουν να μπουν μόνο τα μεταλλικά στοιχεία. Έτσι, δηλαδή είναι έτοιμο, έχει το μοντέλο φτιαγμένο στο γραφείο του. Άρα λοιπόν θα είναι πιο εύκολο να κάνει μια άλλη μελέτη. Αυτό είναι το σκεπτικό τους. Εγώ λοιπόν είπα, ας πράξουμε και κανένα κόμμα να δούμε τι θα γίνει. Την πρώτη δουλειά την είχε πάρει το κύριο το γραφείο αυτό, επειδή στείλαμε μια επιστολή σε 5-6 γραφεία και ήταν φθηνότερο. Μάλιστα. Έτσι. Αυτό έγινε το 2009. Είχε ένα σκεπτικό, ναι. Είχε ένα σκεπτικό. Και λέω τώρα, είπανε για να γίνει πιο γρήγορα, επειδή θα το κάνει πιο γρήγορα από όλους, τέλος Δεκεμβρίου θα έχουμε μελέτη τελειωμένη μας. Ήταν το σκεπτικό της Επιτροπής. Ναι, αλλά με εγώ διαφώνησα και για τη σκοπιμότητα αυτή, ότι αν έχει νόημα το κάνει η εταιρεία του κυρίου Μαυράκη, ή αν έχει νόημα να ψάξουμε παραπέρα, και διαφώνησα και με το τίμημα το οποίο πρότεινε ο κύριος Μαυράκης και για το οποίο έγινε μια μεγάλη συζήτηση και για το οποίο δεν, εν πάση περιπτώσει, κατά πλειοψηφία και πάλι συμφωνήθηκε να δοθεί. Πάντως εδώ υπάρχει ένα ζήτημα, ότι άλλοτε μεν λειτουργείτε με την έννοια του ιδιωτικού, δηλαδή στα γρήγορα να το δώσουμε απευθείας, να το κάνουμε απευθείας ανάθεση κτλ. Και άλλοτε γίνεστε νομολάγνη ότι εδώ δεν μπορούμε να το κάνουμε γιατί εσείς δεν μπορείτε να διαθέσετε τα χρήματα, δεν θα δίνει ο Δήμος κτλ. Εγώ θα ρωτήσω εσείς τώρα. Ποια χρήματα? Τώρα θα σας εξηγήσω. Εσείς τώρα την καινούργια μελέτη θα την πληρώσετε από τα χρήματα της δωρεάς, σωστά? Και την προηγούμενη εμείς την πληρώσαμε. Και την προηγούμενη εσείς. Αυτά τα χρήματα τα διαχειρίζετε σήμερα ο Δήμος ή εσείς? Εμείς. Εσείς έχετε εταιρεία, δηλαδή έχετε. Όχι. Όχι. Όχι, δεν έχουν καμία. Πώς δίνετε χρήματα τότε? Δηλαδή το τιμολόγιο που θα κόψει ο συγκεκριμένος που θα πάρει τη μελέτη, τι θα είναι? Μπακαλόχαρτο? Δεν είναι μπακαλόχαρτο. Κόβεται υποχρεωτικά μετά από συζήτηση που έγινε με την εφορία, αφού δεν μπορούσαμε να έχουμε αφημία, αφού δεν κάναμε είδημα, αφού. Έγινε μια συζήτηση με την εφορία και τελικά κόβεται στον πρόεδρο της Επιτροπής, ο οποίος δεν το περνάει ούτε στα έσοδα ούτε στα έξοδα, δηλαδή δεν έχει κάποιο όφελος και είναι για το σκοπό της δωρεάς και ουσιαστικά το πληρώνεται. Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Δηλαδή η εφορία. Και θα το ρωτήσουμε αυτό. Δηλαδή η εφορία αποδέχεται στο να γίνει ένα έργο. Νόμιμο παραστατικό. Νόμιμο παραστατικό, δεν λέω παράδειγμα. Και δηλαδή φορολογείται κανονικά η εταιρεία για το παραστατικό αυτό. Είναι παραστατικό. Η εταιρεία φορολογείται για το παραστατικό. Αλλά κάποιος ο οποίος διαθέτει τα χρήματα αυτά. Ναι. Και δεν τα δηλώνει στη φορολογική του δήλωση, γιατί προφανώς εσείς δεν θα βάλετε στη φορολογική σας δήλωση τα χρήματα που κατέθεσε ο Κούσκας. Και γι' αυτό υπάρχει διαδικασία κανονικά. Εμάς φαίνεται εισόδημά μας, διαδικαστικά τώρα το λέμε, φαίνεται εισόδημά μας η τόκη, έτσι, η τοκοφορία, φαίνεται είναι ότι αυτό, είναι εισόδημά μας. Ναι. Και υπάρχει και ένα ερώτημα κενό, πού βρέθηκε αυτό το λεφτά στο λογαριασμό του Τσιάρα. Και σωστό, ναι, των υπολείπων. Υπάρχει, ναι. Και εκεί για τα δύο υπάρχει απάντηση. Είναι από τη δωρεά, να η πράξη δωρεά, να το πώς γίναμε εμείς οι διαχειριστές σύμφωνα με το αυτό που προσκομίσαμε στην εφορία όσον αφορά τα χρήματα που τα βρήκαμε, πώς έχω στο λογαριασμό μου 1.900 με άλλους 4 στον ένα λογαριασμό και, άλλα, ναι, και με άλλους 4 και γιατί δεν δηλώνω το στόχο στο εισόδημά μου, γιατί είπα ότι δεν είναι δικά μου λεφτά αυτά. Πάντως υπάρχει και, και τα δύο αυτά, ναι, γίνανε αποδεκτά από την εφορία. Ναι, κύριε Στιάρα, όμως εδώ, εν πάση περιπτώσει, όλα γίνονται αποδεκτά. Σε αυτό το κράτος όλα γίνονται αποδεκτά. Αλλά δεν υπήρχε άλλος τρόπος. Όχι, όχι, θέλω να εξηγήσετε λίγο. Εάν τα χρήματα αυτά τελικά τα διαχειρίζεται ο Δήμος, είναι του Δήμου, στα ταμεία του Δήμου και δεν είναι δικά σας. Σας είπα ότι είναι ο Δήμος να πληρώσει. Όχι, δεν είναι στα ταμεία του Δήμου, είναι σε ένα λογαριασμό κοινό. Μάλλον είναι 4 λογαριασμοί. Για τεχνικούς λόγους είναι 4, για να μην υπάρχουν μεγάλα ποσά, καταλάβετε, για τα κουρέματα, τους κινδύνους και αυτά. Είχαμε και αυτά τα θέματα. Να είχα τα χρήματα στο όνομα και να κουρευόταν στα δικά μας χέρια. Και είναι λοιπόν στους λογαριασμούς μας, όπου δικαιούχοι είμαστε εμείς οι 4 μέλη της Επιτροπής. Τελεία. Και παύλα. Δεν γράφει κανένα δικαίωμα. Εσείς δηλαδή έχετε το δικαίωμα σήμερα να δώσετε κάποια χρήματα για να κάνετε μία μελέτη νόμιμα. Σωστά. Ναι. Από αυτά τα λεφτά που έχετε στο λογαριασμό σας. Ναι, βέβαια. Τώρα γιατί δεν τα δίνετε να κάνετε τη γέφυρα? Σας είπα, αυτό πήγα να πω, ότι ο Δήμος θέλει και την πίτα λόγω για το σκύλο χορτάτου. Θέλει να δείχνει και ό,τι. Όχι, εσάς ρωτώ τώρα, αφήστε το Δήμο. Εγώ λέω τη Διαχειριστική Επιτροπή. Γιατί? Αυτή τη στιγμή ο Δήμος αποδέχεται ότι εσείς μπορείτε να πληρώσετε 70.000 αυτό ευρώ. Ακριβώς είπα και εγώ το Δήμο. Γιατί μας αφήνεις όπως λες. Μα γιατί το ρωτάτε, δεν καταλαβαίνω. Αφού δέχεται τη λογική. Γιατί θεωρώ ότι όπως τη μελέτη μας τη ζήτησε ο Δήμος γραπτά. Δεν είπαμε μια μέρα καλημέρα, Δήμαρχε. Αποφασίσαμε για να γίνει πιο γρήγορα το έργο να σου κάνουμε μια μελέτη δώρο. Όχι. Ο Δήμος Βέρειας δια του Δημάρχου έκανε επιστολή και ζήτησε για να επισπεύσουν διαδικασία να πληρώσουμε μια όχι, νέα μελέτη. Ο χρόνος περνάει όμως. Θέλω να σου ρωτήσω κάτι συγκεκριμένο. Όχι, έχει σημασία. Ο Δήμος μας το ζήτησε και είπαμε: οκ, δεν το κάνουμε. Δεν μπορούσαμε, όπως ας πούμε, δεν δέχτηκε τη λύση του ιδιωτικού. Μα είναι το ερώτημα που σας κάνω είναι πιο κέραιο.
Αυτή τη στιγμή ο Δήμος εμπράκτος αποδέχεται. Αυτό είπα και εγώ. Αυτό είπα και εγώ. Όχι, αφού μα αφήνεται. Αφού μα εμπιστεύεται για τη μελέτη, γιατί δεν μα εμπιστεύεται για το θέμα. Δεν αρέσει, όχι. Δεν θέλω το θέμα εμπιστοσύνη. Εγώ ρωτώ το άλλο. Εφόσον ο Δήμος εμπράκτος αποδέχεται ότι εσείς με βάση την συνεργασία που είχατε με την εφορία δικαιούστε να δώσετε 70.000 για να κάνετε μία μελέτη. Στην οποία συμφωνεί και αυτός, εμένα πως όσο με ενδιαφέρει. Εσείς με το βάση... ζητάει, όχι συμφωνεί, το ζητάει ο Δήμος. Ακόμη και έχει το ζητάει, ακόμα καλύτερα δηλαδή. Έχει σημασία. Λέω όμως ότι αποδέχεται ότι εσείς έχετε το δικαίωμα να πληρώσετε με βάση αυτόν τον τρόπο που συμφωνήσετε κτλ. Γιατί δεν προχωράτε εσείς ως διαχειριστική επιτροπή στο να δώσετε όλο το έργο που έχω δικαίωμα. Και το ρωτάτε, εφόσον αποδέχεται ότι έχετε δικαίωμα. Εντάξει, μπορεί να είμαστε διαχειριστές των χρημάτων, αλλά δεν έχουμε εμείς την ευθύνη να κάνουμε. Γιατί άλλα κάρτα, άλλοτε δεν έχετε είναι... το δικαίωμα να δίνετε και άλλοτε δεν έχετε. Γιατί έτσι το ζήτησε ο Δήμος Βέρειας. Εσείς τι είστε, χειραγωγούμενα του Δήμου είστε. Είστε διαχειριστική επιτροπή που έχετε δικαιώματα ή δεν έχετε. Είναι πάρα πολύ στενά τα περιθώρια μας ως δικαιώματα. Αυτό το ερώτημα έθεσα και εγώ. Κύριε Σάρα, με συγχωρείτε όμως τώρα. Έθεσα και εγώ συγκεκριμένα. Και εγώ αυτό είπα. Αυτό το πολύ απλό σκεπτικό που είναι απόλυτα λογικό. Γιατί δηλαδή να μην κάνουμε και τη γέφυρα μόνοι μας. Γιατί κάνουμε τη μελέτη. Δηλαδή, πώς εμπιστεύεστε ένα μηχανολόγο, ένα οικονομολόγο, ένα ζαχαροπλάστη και ένα παθολόγο να κάνει μια μελέτη για μια γέφυρα και δεν εμπιστεύεστε να κάνει και τη γέφυρα ολόκληρη. Το ίδιο πράγμα. Και αυτό το ίδιο δύσκολο. Και όμως είπανε όχι. Δεν θα γίνει αυτό το πράγμα. Θα γίνει όπως το θέλει ο Δήμος. Ναι, η απόφαση ήταν. Ήταν τη Δημοτική Αρχή, κύριε Καστέρα. Καλώς. Εγώ έκανα ακριβώς το ίδιο ερώτημα και είναι απόλυτα εύλογο. Καλώς. Να ρωτήσω λίγο. Εσείς ισχυρίζεστε ότι η μελέτη η παλιά ήταν εφαρμόσιμη. Και ότι και δικαστικά και νομικά απεφάθησαν στο τέλος ότι αυτή η μελέτη θα έπρεπε να ολοκληρωθεί και η πρόταση ήταν να συνεχίσουμε από εκεί που σταμάτησε και παρακάτω. Ο εργολάβος πώς έφυγε χωρίς να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις που ανέλαβε υπογράφοντας τη σύμβαση. Χωρίς να ματώσει, χωρίς να γρατσουνιστεί, πήρε τα χρήματά του ό,τι ήταν να πάρει ο άνθρωπος και έφυγε. Και σας έμεινε εσάς η υπόλοιπη γέφυρα να μην μπορεί να κατασκευαστεί με τα υπόλοιπα χρήματα. Αυτό το πώς το θέσατε δημόσια πουθενά, προσφύγατε κάπου ως επιτροπή η οποία φροντίζει για τα συμφέροντα του ίμνης του Κούσιου. Οι χειρισμοί όλοι γίνανε από το Δήμο. Και οι χειρισμοί όλοι αυτοί κριθήκανε από τους αρμόδιους. Εμείς. Τα τους παρακολουθήσαμε, είδαμε τι έλεγε η νομοθεσία, είδαμε αν είναι νόμιμο αυτά που κάνανε, ζητήσαμε κάποια πράγματα τα οποία τα ζητήσαμε, αλλά δεν είχαμε κάποια ισχυρή δυνατότητα να πιέσουμε για αυτά. Τα ζητήσαμε. Μας είπαν ότι έτσι θα γίνει, τέρμα και τελείως. Εμείς, ας πούμε, είχαμε ζητήσει από πάρα πολύ νωρίτερα, γιατί είχαμε ένα τεχνικό σύμβουλο, τον οποίο έτσι είχαμε αποφασίσει μόνοι μας να πληρώνουμε ένα μηχανικό να πηγαίνει στο έργο από εμάς. Άσχετο με το Δήμο, άσχετο με τον εργολάβο, άσχετο με όλους. Και είπε για διάφορους λόγους, κατεβατά επί κατεβατών, ότι έπρεπε να βγει έκτος ο εργολάβος. Αυτά τα έργα, αυτά τα κείμενα που ήταν, τα διαβιβάσαμε στο Δήμο. Στον εισαγγελέα τα διαβιβάσατε. Τα έχουν δει όλα. Όχι στον εισαγγελέα, τα διαβιβάσατε, τα έγραφα αυτά. Δηλαδή... Τα διαβιβάστηκαν αυτά από τον ίδιο τον μηχανικό, όταν καλέσει και αυτός να πει τι έγινε με αυτή τη γέφυρα. Όταν ρωτηθήκαμε για αυτό το θέμα, δεν ρωτηθήκαμε από κανένα εισαγγελέα αν έπρεπε να βγει έκτοτος. Εσείς δεν πήγατε οι ίδιοι ως οι θεματοφύλακες των χρημάτων ενός ανθρώπου, δεν πήγατε να πείτε ότι εδώ έχουμε μία γέφυρα η οποία δεν ολοκληρώνεται, ο εργολάβος φεύγει, η γέφυρα μένει στη μέση με μία μελέτη η οποία ήταν ολοκληρωμένη. Δεν πήγαμε, όχι. Ο λόγος? Δεν πήγαμε. Δεν πήγαμε. Δεν έκρινε η Επιτροπή ότι είναι απαραίτητο να κάνει αυτό το πράγμα, να προκαλέσει η Επιτροπή κάποια τέτοια κόντρα. Και ένα τελευταίο ερώτημα, κύριε Σιάρ. Βέβαια, σας διαχωρίζω, γιατί πρέπει να είστε και ο μόνος από την Επιτροπή που βγήκε δημοσίως να μιλήσει για το ποια ήταν η άποψή της και ποιος ήταν ο ρόλος. Και σας διαχωρίζω. Ναι, θέλω να πω και μερικά πράγματα ακόμα, εν πάση περιπτώσει, σε λίγο, ας πούμε, άμα μου δώσετε λίγο. Ορίστε, σας ακούω. Για το θέμα, όχι κάτι άλλο. Ναι, ναι. Ας πούμε, όταν είπαμε να δώσουμε τη μελέτη αυτή ξανά με ευθύς ανάθεση στην ίδια εταιρεία, είχα πει ότι ας πράξουμε και κάπου αλλού, ας δούμε και κάτι άλλο. Είπα ακόμα ότι εντάξει, εδώ πέρα υπάρχει στο τιμολόγιο 2-3 εργασίες, τις οποίες μπορώ να τις κάνω κι εγώ και μπορώ να τις κάνω δωρεάν. Ενώ ότι έχω το μελετικό πτυχίο, έχω την αντίστοιχη ικανότητα, εμπειρία εννοώ ικανότητα, ναι, ναι. Από την νομοθεσία και μπορώ να κάνω τα ηλεκτρολογικά, ηλεκτροφωτισμούς, περιβαλλοντικά κτλ. Να τα κάνω εγώ. Είπανε η υπόλοιπη επιτροπή, όχι, θα φανεί ότι. Μα θα το κάνω δωρεάν του. Τι να φανεί. Τι καλύτερο. Τι πειράζει, ας πούμε. Και θα είμαι. Και ξέρετε, δεν είναι ο λόγος ότι θα το κάνω δωρεάν, ότι σιγά το πράγμα, ας πούμε. Το σημαντικό ήταν ότι θα είμαι πιο κοντά στην διεκπαιρέωση. Δηλαδή θα βλέπω ότι γίνεται πιο κοντά.
Μου το αρνήθηκε τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής. Δεν μπορούσα να κάνω. Μου είπαν όχι, άστο καλύτερα. Εντάξει, λέω, εγώ το είπα. Επίσης, μισό λεπτό, ακόμα έχει σημασία. Ναι, ναι. Διαπιστώνουμε, λέει ο Δήμος, ότι θέλουμε γρήγορα τη μελέτη. Εντάξει, μας πιάνει και εμάς. Σας είπα, τέλος πάντων, με τη διαφωνία μου αυτή η βιασύνη, να το αναθέσουμε, να το αναθέσουμε, να το αναθέσουμε. Ξαφνικά διαπιστώνουμε ότι ο Δήμος Βέρειας δεν έχει περιβαλλοντικά για τη γέφυρα. Δηλαδή είχε πριν από μια δεκαετία, λήξανε κάποια στιγμή πριν από 4-5 χρόνια και κανένας δεν θυμήθηκε. Κάθε μέρα ασχόλονταν όλη η Βέρεια με τη γέφυρα, κανένας από το Δήμο Βέρειας δεν θυμήθηκε να ανανεώσει τα περιβαλλοντικά. Μάλιστα. Και κάνουν τώρα καινούργια περιβαλλοντικά και λέω στο Δήμο Βέρειας, τα περιβαλλοντικά αυτά θα αργήσουν. Θα αργήσουν πολύ. Γιατί δεν κάνετε και τη μελέτη μόνοι σας? Τι μας ανακατεύετε πάλι με τις μελέτες? Ναι. Την πρώτη φορά που μας αναθέσατε τη μελέτη, μετά μας κατηγορήσατε ότι ήταν ελλιπής η μελέτη. Πήρα το λόγο στη Δημοτική Σύμβουλη από όλες τις παρατάξεις, όλων των ειδικοτήτων, ουρολόγοι, σεξολόγοι, παθολόγοι, και είπανε η μελέτη φταίει ο Τσιάρας, ο ένας, ο άλλος, ο άλλος. Τώρα γιατί έχετε δυνατότητα να το κάνετε μόνοι σας, αφού θα αργήσει? Τα περιβαλλοντικά μου λένε θα αργήσουν. Σου είπα τα περιβαλλοντικά θα αργήσουν. Γιατί τα ξεχάσανε, κύριε Καφτεράνη. Ξεχάσανε τα περιβαλλοντικά και τους είπα κι άλλο. Λέω, ωραία, τα περιβαλλοντικά αυτά τι γέφυρα έχουνε? Μου λέει, τι είναι στη γέφυρα? Λέω, ποια σχέδια έχουνε? Την παλιά. Μου λένε την παλιά. Καλό. Για την καινούργια θα βγάλετε άλλα περιβαλλοντικά. Λέω, θέλουν τροποποίηση. Εντάξει, πώς θα κάνει μια τροποποίηση? Του είπα, μέχρι το χρόνο το καλοκαίρι δεν θα έχει τελειώσει με τα περιβαλλοντικά. Και αυτοί είπαν ότι το Δεκέμβρη θα έχουν περιβαλλοντικά. Να κάνω και μία ερώτηση. Πώς πολύ έχει σημασία? Ναι. Έχει σημασία, γιατί ξέρετε, για να πάω να δούμε τι γίνεται με τα περιβαλλοντικά, να πάω να διαβάσω τη μελέτη, να ασχοληθώ, να πάω στον ένα ή να πάω στον άλλο, γιατί τα κάνουμε αυτά. Δεν είναι ότι δεν θέλω να τα κάνω, ότι βαρέθηκα ή ότι δεν μπορώ να ασχολούμαι άλλο. Είναι ένα ερώτημα. Μέχρι πότε, ας πούμε, θα ασχολούμαι εγώ και 2-3 ακόμα πιο πολύ από το Δήμο Βέρειας για την γέφυρα? Τώρα, εάν ακούγοντας ένας πολίτης όλα αυτά που αναφέρατε τώρα και που έχουμε συζητήσει και που, εν πάση περιπτώσει, η Βέρεια τουλάχιστον τα ξέρει 6-7 χρόνια τώρα που συμβαίνουν. Εάν ήταν καχύποπτος και κοιτούσε την Δημοτική Αρχή με υποψία ή προσπαθούσε να δώσει μια λογική ερμηνεία, είναι δυνατόν να είναι τόσο ανίκανοι που να μην μπορούν να ολοκληρώσουν ένα έργο, να δώσουν στον άνθρωπο τα χρήματα να του παραδώσει μια γέφυρα? Είναι το έσχατο σημείο ανικανότητας ή συμβαίνει κάτι άλλο? Δεν μπορώ να σας πω απαντήσω. Δεν μπορεί. Αυτό δεν ξέρω. Η διαχειριστική δεν έχω επιτροπή. Στοιχεία, δεν παίρνω, πώς το λένε, δεν παίρνω αμαρτία για κάτι που δεν ξέρω. Δεν μπορώ να ξέρω. Εάν μα, ούτε και εγώ ξέρω. Κάποιο δόλο και σίγουρο, εγώ σίγουρο. Αναρωτιέμαι αν υπάρχει. Εγώ ρωτώ, αν είναι φυσιολογικό εγώ, πούμε, να δημιουργηθεί στον απλό πολίτη η καχυποψία, αρεσία, αδερφέ, δεν ερμηνεύονται τα φαινόμενα αυτά. Κάτι γίνεται εδώ μέσα. Σας το λέω κι εγώ ότι για τον προηγούμενο εργολάβο το γιατί δεν το διώχνετε. Γιατί δεν το διώχνετε, το είπαμε όλοι 100 φορές στο Δήμο Βέρειας. Ο Δήμος Βέρειας έκρινε δια των υπηρεσιών του και της πολιτικής ηγεσίας ότι πιο γρήγορα θα τελειώσει το έργο αν μείνει αυτός ο εργολάβος. Έκρινε λάθος. Αν έκρινε λάθος από αδιαφορία, από ασχετοσύνη, δεν το γνωρίζουμε, από ναι. δόλο, δεν μπορώ να το ξέρω εγώ. Και το δεύτερο. Αλλά πάντως έκρινε λάθος. Γιατί αποδείχθηκε ότι έκανε λάθος. Δεν ήθελε να το βγάλει από το έργο ποτέ, κύριε Καθεράνη. Ακόμα και την ημέρα, το είπα στο Δημοτικό Συμβούλιο, την ημέρα που ήρθε θέμα στο Συμβούλιο Δημοσίων Έργων. Περί έκπτωση, ο Δήμος Βέρειας εισηγείται έκπτωση του εργολάβου και είμαστε να ψηφίσουμε. Ο αντιδήμαρχος έπρεπε να μην ψηφίσει επειδή ήταν άμεσα ενδιαφερόμενος ως ο ένας από τους δύο. Δηλαδή εκφράστηκε μόνο ως ενδιαφερόμενος ο Δήμος και ο εργολάβος επί της έκπτωσης του εργολάβου. Και πριν βγει έξω για να γίνει διαλογική συζήτηση των υπολείπων μελών χωρίς αυτόν, είπε μην το βγάλετε έκπτωτο. Ας το λέει ο Δήμος, ας το λέω εγώ. Δηλαδή, είπε ο ίδιος, σας ζητάω να παραμείνει ο εργολάβος στο έργο. Μάλιστα. Και το είπε μπροστά σε 5 άτομα. Εγώ ήμουν ένας από τους 5. Άμα δεν ήμουνα και μου το έλεγε άλλος, δεν θα το μετέφερα, αλλά ήμουν εκεί και τάξαμε τα αυτάκια μου. Λογική ερμηνεία. Λογική ερμηνεία, κάνε αυτό το λάθος. Το οποίο δεν ξέρω γιατί το κάνει. Είπαμε, ήταν από όλα αυτά τις πιθανότητες. Και ένα τελευταίο ερώτημα. Ήταν το λάθος, η λάθος επιλογή να μείνει ο εργολάβος πάση θυσία στο έργο. Ήταν λάθος. Ναι, και ένα τελευταίο ερώτημα. Η στάση της Διαχειριστικής Επιτροπής που δεν πήγε στον εισαγγελέα να καταγγείλει αυτό το γεγονός, πώς τη χαρακτηρίζετε? Ποιο γεγονός, γενικώς της διαχείρισης? Ναι, το γεγονός ότι πέρασε τα 3 χρόνια, το έργο δεν γινόταν και η κολυσιεργία συνέχιζε. Και δεν πήγε να πει ότι αυτή η μελέτη είναι έγκυρη και θα συνεχίσετε με αυτή τη μελέτη και αφήσει τις ξυπνάδες. Δεν μπορούσε να το κάνει αυτό το πράγμα κάποια στιγμή, δηλαδή δεν υπήρχε η ευκαιρία, υπό την έννοια ότι ο Δήμος Βέρειας κάποια στιγμή, δεν ξέρουμε ποια διαδικασία ακριβώς,
Μπόρεσε με τον εργολάβο να απεμπλακεί. Το ζήτησε ο εργολάβος και είπε ότι μπορεί να φύγει ανά πάσα στιγμή από το έργο, άμα δεν το βγάλει έκτοτε, οπότε όχι κατηγορούμενο. Δεν κατάλαβα πώς έφυγε ο εργολάβος και με ποια διαδικασία. Ναι. Και εμείς δεν είχαμε να κάνουμε τι, να πούμε μην το βγάζει τον εργολάβο, διώξε τον, βάλτε να πληρώσει κάτι. Βάλτε να πληρώσει, είναι αυτά που υπέγραψε. Τιμώρησε τον. Βεβαίω. Έπρεπε να τα κάνει αυτά τα πράγματα ο Δήμος Βέρειας. Λοιπόν. Ο Δήμος Βέρειας δεν έπρεπε, δεν μπορούσαμε να μπούμε τόσο πια στο έργο, δηλαδή πόσο ακόμα. Έχουμε γίνει επιβλέποντες όλοι. Δηλαδή, έχω ασχοληθεί με αυτό το έργο όσο με τίποτα άλλο ζωή μου. Τώρα, κανένα έργο. Έχει ολοκληρωθεί ο χρόνος. Έχετε αντιληφθεί ότι επί 8 χρόνια, 8 χρόνια συνεδριάζουμε, εντάξει, να πω μια φορά το μήνα. Να πω μια φορά το μήνα, δηλαδή 100 φορές. Έχουμε πάει σε δημοτικά συμβούλια, σε συγκεντρώσεις, σε συναντήσεις με τον Δήμαρχο, με αυτά με εκείνα. Εντάξει, προσφέρουμε τον χρόνο μας και το μόνο που κερδίζουμε είναι στεναχώρια, γιατί το έργο δεν γίνεται, και μία κόντρα και μεταξύ μας και με τον Δήμο και με όλα. Μάλιστα. Δηλαδή είναι πάει μια πολύ άσχημη κατάσταση. Ναι. Γι' αυτό λοιπόν. Και όλοι είπαν να τελειώσει με οποιοδήποτε τρόπο. Και ο Κυριάννης γι' αυτό το λόγο το είπε στο τέλος. Κάντε να τελειώνουμε, ό,τι να είναι. Λοιπόν, καταρχήν εσάς σας αναγνωρίζω το γεγονός ότι βγήκατε δημοσίως να μιλήσετε και να αναφερθείτε στα επιμέρους ζητήματα τα οποία δημιούργησαν ένα πρόβλημα πρώτου μεγέθους. Είναι φανερό ότι κάτι συμβαίνει εκεί μέσα. Δεν, όλα τα φαινόμενα έχουν μια λογική ερμηνεία, εκτός από τα θαύματα. Δεν πιστεύω να έγινε θαύμα και για να μην κατασκευάστηκε η γέφυρα. Σε κάθε περίπτωση, σας τιμά το γεγονός ότι βγήκατε δημόσια και μιλήσατε και σας ευχαριστώ πολύ γι' αυτό. Δεν το έκανα γι' αυτό. Ήθελα απλώς να πω τη γνώμη μου, ακόμα και γι' αυτό υπήρχε διαφωνία στην Επιτροπή, αν πρέπει να μιλήσουμε δημόσια. Ναι. Εγώ απορώ αυτά τα χρόνια. Επειδή ο χρόνος όμως τελείωσε. Σύμβουλοι, μια στιγμή, οι δημοτικοί σύμβουλοι, αντιπολίτευση, αυτά, δεν μας ρώτησαν μια φορά να κάνουμε μια συνάντηση, να οργανώσουμε μια συνάντηση και επαφή των παρατάξεων. Να μας πούνε, λέτε εδώ, τι γίνεται, πείτε μας και εσείς. Ναι. Δεν υπάρχει μια συνεννόηση. Δηλαδή, λέει ο καθένας στο Δημοτικό Συμβούλιο ό,τι θέλει για να κατηγορήσει όποιον λείπει, αλλά εν τέλει. Άμα θέλουν να γίνει το έργο, να το δείξουν όλοι έμπραχτα. Να βρεθούμε όλοι μαζί. Εγώ, όταν είπα να γίνει αυτό το ίδρυμα, να βάλουν και ένα εισαγγελέα μέλος Επιτροπής. Ναι. Να δούμε πόσο εύκολο θα είναι για όλους τα πράγματα. Είναι απαραίτητος πλέον. Να αποφασίσουν. Ναι, είναι απαραίτητος κάποιος για αναθέσεις και για εκατομμύρια και για χιλιάδες. Τώρα, οι πολίτες φυσικά άκουσαν, έχουν σχηματίσει άποψη. Εγώ, αν πάρω τη θέση του απλού πολίτη, θα πω ότι συνεχίζω να έχω επιφυλάξεις για το πώς συνέβη και βεβαίως δεν ερμηνεύτηκε το φαινόμενο. Τι έγινε δηλαδή σε όλη αυτή την ιστορία, έχοντας τα χρήματα στην άκρη και τον εργολάβο με υπογραφές, το έργο να μην γίνεται, να προχωράμε σε ανάθεση στον ίδιο μελετητή. Αυτά είναι φαινόμενα τα οποία συμβαίνουν στην περιοχή της Βέρειας, φαντάζομαι να αποτελέσουν αντικείμενο έρευνας πανεπιστημιακής για κάνα μεταπτυχιακό ή και, εν πάση περιπτώσει, οι τρεις κολόνες που μας έμειναν να αποτελέσουν ένα μνημείο ανικανότητας δημοτικής αρχής. Επισκεφτείτε, δείτε τα. Να έχει τουλάχιστον και μια τουριστική κίνηση η Βέρεια, είναι ένας λόγος να τη δείτε. Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση. Σας ευχαριστώ πολύ. Μέχρι την επόμενη εβδομάδα να έχετε μια καλή εβδομάδα.